Αδελφοί μου ευλογημένοι, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει με τα βαΐων και κλάδων την θριαβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Στην εμφάνισή Του βλέπουμε μία πόλη να σύεται, να ανοίγει διάπλατα τις πύλες του φρούριού της και να υποδέχεται με βασιλικές τιμές τον επισκέπτη της, γλυκύτατο Ιησού. Οι κάτοικοι βλέπουμε να ξεχύνονται ως χήμαρος χαράς και πανηγυρισμού. Άλλοι τρέχουν χαρούμενοι, άλλοι ψάλλουν θριαβευτικούς ύμνους, άλλοι στρώνουν τα ρούχα τους κάτω για να πατήσουν τα άχραντα πόδια του όχι σε χώμα, αλλά σε έδαφος ευγενές. Άλλοι στρώνουν ή κρατούν υψωμένα βάγια ή φήνικες, συμβολικά του θριάμβου, ως εισέρχεται ο βασιλεύς. Όμως ο Χριστός δεν εισέρχεται έφυπος πάνω σε βασιλικό ύπο. Δεν πλαισιώνεται από αξιωματικούς, ούτε ακολουθείται από λεγεωναρίους, αλλά εισέρχεται καθήμενος ταπεινά, επάνω σε ένα υποζύγιο γαϊδουράκι και ακολουθούμενος από 12 πεζοπόρους ψαράδες. Παρόλο όμως που στερείται των εξωτερικών στοιχείων, δεν πάβει να είναι ο βασιλέας των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Η απλότητα και η ταπεινοφροσύνη δεν μειώνουν τη βασιλική ιδιότητά του, ούτε τη δύναμή του, ούτε την αξία του. Εδώ τα παράσημα περιτεύουν. Εδώ η βιτρίνα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας παντελώς χάνεται στην πραγματική και αληθινή αξία του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Όμως, αδελφοί μου, το πλήθος των οπαδών του τον υποδέχεται με αληθινή καρδιά και αναγνωρίζουν ότι ενεργεί ως εξουσίαν έχων. Συνοδεία του έχει τα ποικίλα θαύματα που έκανε, όπως η ηρεμία της φουρτουνιασμένης θάλασσας, η θεραπεία των λεπρών, των χολών, των τυφλών, η ανάσταση της κόρης του Ιάριου και του γιού της Χήρας της Ναΐν, η ανάσταση του τετραημέρου επιστηθίου φίλου του Λαζάρου, όπου μία μέρα πριν έχει διαπράξει. Η προφητεία αληθινή τελικά είναι που έλεγε «Μη φοβάσαι θυγατέρα Σιών, διότι ο βασιλεύς έρχεται πραΐς και σώζον επί πόλου όνου Ιηού υποζυγίου. Έρχεται να φέρει την ειρήνη, να δώσει ζωή και να προσφέρει θυσιαστικά τη ζωή του για τη σωτηρία όλης της οικουμένης και ανθρωπότητας. Αυτός είναι που περίμεναν επί αιώνες όλοι οι λαοί της γης. Αυτός τον οποίον θα προσκυνούν στους αιώνες οι δυνάμεις των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Δυστυχώς όμως υπήρξαν και μερικοί που δυσανασχέτησαν από όλη την υποδοχή και τις δοξολογίες των ανθρώπων. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι ανάμεσα στο πλήθος και βγήκαν με θράσος στο Χριστό. Διδάσκαλε, να επιπλήξεις τους μαθητές σου για τη δόξα που σου αποδίδουν και η οποία ανήκει μόνο στο Μεσσία. Ο Ιησούς με ήρεμη απόκριση τους είπε, «Σας βεβαιώνω ότι εάν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάζουν». Αδελφοί, και σήμερα στην εποχή μας βλέπουμε ανθρώπους που αντιστέκονται στη δόξα του Θεού και θέλουν δική τους δόξα. Τους πειράζει το τριαδικό όνομά Του και η ουσία Του. Τους πειράζει η απεικόνισή Του σε δημόσια κτίρια ή νοσηλευτικά ιδρύματα. Με ενέργειες δόλειες κατεβάζουν την εικόνα Του ή προσπαθούν να την κατεβάσουν. Η υπόστασή Του και η βασιλική Του κορώνα τους ενοχλεί και ονομάζουν το Σύνταγμα και τον τόπο που τον λατρεύει ουδετερό θρησκό, για να κινούνται όλοι αυτοί στη ματαιοδοξία τους άνετα
και με παράσημα εξουσιαστικής μπότας. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε άτομα ανθρωποειδή, θα πω, να ενοχλούνται από τα θεία λόγια του περί ηθικής, περί αγάπης, περί καλοκαρδίας και να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να περάσουν στα παιδιά μας αλότρια πράγματα, αντιλήψεις διαστροφικές. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε καρδιές που δεν πορεύονται δρόμο με ευθύτητα και έχουμε σκέψεις που μηχανεύονται πονηρά. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, κατορθώνει το γενικό σύνολο των ανθρώπων που κινείται στον φαρισαϊσμό να οδηγούν μέσα από τον θρίαμβο των βαΐων τον Χριστό στο Γολγοθά και να αλλάζουν τον λαό ώστε να φωνάζει «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Αλλά ο Χριστός πάντα θα βγαίνει ο θριαμβευτής και τροπεούχος με την Ανάστασή Του. Αδελφοί μου, μην ακούτε κανένα φαρισαίο που θέλει να περάσει στην ψυχή σας αλότρια πράγματα. Όλοι μας ήρθε η ώρα που πρέπει, ναι πρέπει να αφήσουμε τον Χριστό να εισέλθει στην καρδιά και ψυχή μας με τα βαΐων και κλάδων για να φέρει την ειρήνη και την αγάπη. Πολύ σωστά σήμερα οι εκκλησίες είναι στολισμένες με βάγια και οι χριστιανοί γιορτάζουν και πανηγυρίζουν το μεγάλο αυτό γεγονός της χριστιανοσύνης. Εύχομαι ταπεινά ο Χριστός να έρθει και να έρχεται και να παραμένει στις ψυχές όλων μας. Αμήν.